Απόψε βρισκόμαστε στην ετήσια συνάντηση των τελειόφυτων και απόφυτων πλέον μαθητών του Εσπερνού Γέλης Ιτίας. Είναι η δεύτερη συνεχής χρονιά που απονέμουμε τα απολυτήρια του Γενικού Λυκείου, του Εσπερνού Γενικού Λυκείου. Η περσινή χρονιά είχε τους πρώτους αποφύτους. Η φετινή χρονιά έχει πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα. Αφορά τους μαθητές οι οποίοι μαζί ξεκινήσαμε την πρώτη απόπειρα ίδρυση του σχολείου το 2011, το Σεπτέμβριο του 2011. Είναι δηλαδή ουσιαστικά η πρώτη φουρνιά η οποία μπήκε στο σχολείο και δημιούργησε τη θετική προοπτική για τη συνέχιση του σχολείου, την εδραίωσή του, την καθιέρωσή του στην κοινωνία της Ιτίας και στη συνέχεια του έργου που κάνουμε. Αυτό που έχω να τονίσω είναι ότι συνολικά ο αριθμός των μαθητών, ο οποίος κατόρθωσε και κέρδισε το στοίχημα με τον εαυτό του και όλοι αυτοί οι μαθητές που βρίσκονται εδώ πέρα, να ολοκληρώσουν μετά από 4 χρόνια τις σπουδές τους, είναι συνολικά 21 άτομα. Ένας αριθμός ο οποίος είναι πολύ ικανοποιητικό για Εσπερινό Λύκειο. Θα πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε εδώ, στον Τζόρτζιο, στην πιτσαρία του Γιώργου του Πασπαλαράκη, ο οποίος είναι από τους ανθρώπους που μας αγκάλισε κατευθείαν στο σχολείο με την έννοια ότι και αυτός έχει τελειώσει Εσπερινό Λύκειο στην Αθήνα και γνωρίζει πολύ καλά τον κόπο και το μόχθο των ανθρώπων οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, οι οποίοι προσφέρουν όλη μέρα υπηρεσίες ή τη δουλειά τους και το βράδυ έρχονται στο σχολείο για να σπουδάσουν και να ουσιαστικά να κάνουν τι. Να πάρουν το απολυτήριο, που για τους πιο πολλούς είναι ένα όνειρο, ήταν ένα όραμα που είχαν και το πέτυχαν επιτέλους και έτσι ουσιαστικά εκπληρώνουν αυτό που είχαν κάποτε σαν στόχο βάλει, και από την άλλη για κάποιους άλλους οι οποίοι το χρησιμοποιούν σαν ένα εργαλείο για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Και δεν είναι λίγοι αυτοί, είναι αρκετοί. Και μάλιστα έχουμε και αρκετό νέο κόσμο που το κάνει αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι κάτω από τη στέγη εδώ του Γιώργου του Πασπαλαράκη βρισκόμαστε απόψε. Να πούμε επίσης ότι αυτό θα γίνεται σε ετήσια βάση. Δηλαδή έγινε πέρυσι πρώτη φορά, γίνεται φέτος για δεύτερη φορά και θα συνεχίσει να γίνεται για κάθε χρονιά. Και όλα αυτά γίνονται με την προοπτική ότι ο Γιώργος ο Πασπαλαράκης ήταν και αυτός μαθητής. Καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι εργαζόμενος την ημέρα και το βράδυ να πηγαίνει σχολείο, να κάθεσαι στο θρανείο, να διαβάζεις, να δίνεις εξετάσεις για να πάρεις το απολυτήριο. Και όλο αυτό είναι κάτι που τον χαροποίησε και αυτόν όπως και εμάς ιδιαίτερα. Και ουσιαστικά σαν χορηγός πλέον του σχολείου, μέσα σε παρένθεση, μας τονίζει τη σπουδαιότητα του πράγματος. Να πούμε λοιπόν ότι επίσης από τους φετινούς αποφύτους του σχολείου μας, οι δύο έδωσαν παραλαβικές εξετάσεις και μάλιστα πέτυχαν μια πολύ καλή επίδοση για Εσπερινό Λύκειο. Όπως ξέρετε, στο Εσπερινό Λύκειο το ποσοστό είναι το 1% επιδοσινών των επιτυχώντων ανασχολή και θεωρούμε ότι όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, θα έχουμε επιτυχώντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα ΑΕ και στα ΤΕΗ. Και είναι κάτι που μας χαροποιεί και κάτι που ενθαρρύνουμε, γιατί υπάρχουν πολλοί μαθητές ενήλικες οι οποίοι έχουν σαν στόχο να πετύχουν σε ένα νότιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αυτό που επίσης θέλω να πω τελειώνοντας είναι ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί ξεκινήσαμε μαζί με αυτή τη φουρνιά που βλέπετε πίσω μας στο σχολείο και δώσαμε ένα στοίχημα να ολοκληρώσουμε μαζί ένα κύκλο, μια τετραετία. Και το πετύχαμε. Το πετύχαμε και να τονίσουμε και εδώ ότι είχαμε και τη συμπαράσταση σε ένα βαθμό του Δήμου Σιτίας, κάποιων τοπικών φορέων, οι οποίοι συμπαραστάθηκαν στο έργο. Και θέλω επίσης να πω ένα τελευταίο, ότι έχω μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες της Σιτίας αυτό το θεσμό να το στηρίξουν. Να μείνει το σχολείο αυτό στην πόλη μας. Είναι ένα σχολείο το οποίο έχει να κάνει ουσιαστικά με ένα έργο κοινωνικό. Απευθύνεται βασικά στους ενήλικους της Ιτίας. Και όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει σπουδές τους, τους καλούμε
Τώρα είναι περίοδος εγγραφών μέχρι τέλος του μήνα να έλθουν και δεν υπάρχει θέμα ούτε ντροπή ούτε φόβου. Όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας είμαστε πάντα κάτω από μια συνεχή μάθηση. Άρα λοιπόν τους καλούμε να έρθουν, να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Ήδη έχουμε ένα επαρκή αριθμό στην πρώτη τάξη εγγραφέντων και στόχος μας είναι αυτή η προσπάθεια να ολοκληρωθεί, το σχολείο να παραμείνει, να γίνει, θα λέγαμε, ένα κληροδότημα για την πόλη μας και από εκεί και πέρα να συνεχίσει να υπάρχει και να βγάζει συνέχεια απόφοιτους ενήλικες με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου.